οικογένειά μου η οποία έχει και έτσι βλέπω το γιο μου που ίσως είναι στο χέρι σου, το κόρη μου, η Λέλα είναι εδώ. Να ευχαριστήσω λοιπόν ξανά για την πρόσκληση, Πρόεδρε, και να σας ευχαριστήσω όλους για τη συγκλονιστική σας παρουσία εδώ. Μας είχε λείψει, μου είχε λείψει, είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από τόσο καιρό μπορούμε και ξαναβρισκόμαστε, ξαναταμώνουμε, τα λέμε, είμαστε μεταξύ μας και διατρανώνουμε για τη θέλησή μας να αγωνιζόμαστε για τα ιδανικά μας, για την Ελλάδα μας, για την παράταξή μας, για τις πεπιθήσεις μας, να υπερασπιζόμαστε τις σχετικές μας αξίες. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Περάσαμε σε αυτή την κυβέρνηση ό,τι δεν έχει περάσει καμία κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και τέτοια. Ξεκινήσαμε με την αντιμετώπιση της οργανωμένης λαθροεισβολής που έκανε ο Ερντογάν. Επειδή ορισμένοι λένε ότι ξέρεις, υπάρχει δυσκολία εδώ, έχουμε ακρίβεια, πρέπει μήπως να ξανασκεφτούμε πράγματα. Εγώ λέω ότι πρέπει ναι, να σκεφτόμαστε συνέχεια πράγματα. Να σκεφτόμαστε πώς θα είχε αντιμετωπίσει μία άλλη κυβέρνηση, μία η προηγούμενη κυβέρνηση, αυτή την λαθροεισβολή. Τι θα είχε κάνει. Θα τους είχε αφήσει όλους να περάσουν, να έρθουν εδώ. Τι έκανε η δική μας κυβέρνηση, τους σταμάτησε. Και δεν πέρασε το σχέδιο του Ερντογάν. Να λοιπόν η διαφορά της πολιτικής. Πώς αντιμετωπίζονται οι κρίσεις. Σήμερα έχουμε σταματήσει, κυριολεκτικά σταματήσει, τις μεταναστευτικές ροές. Μόνο του έγινε αυτό. Όχι, δεν έγινε. Οι ίδιοι άνθρωποι ήταν στο λιμενικό σώμα και πριν από 3 χρόνια. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι και τώρα. Τι άλλαξε. Οι εντολές που είχαν. Στη μία περίπτωση είχαν εντολές αφήστε τους όλους να περνάνε. Στην άλλη περίπτωση έχουν εντολές αποτελεσματικής φύλαξης των θαλασσίων συνόρων μας που για μας υπάρχουν και για τους άλλους δεν υπάρχουν. Να λοιπόν και είναι η διαφορά πολιτικής. Λένε, ξέρετε, ακόμα και στο οικονομικό, τι συζητάμε σήμερα, επιτεύγματα της χώρας. Είμαστε στη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στις υψηλότερες επενδύσεις την τελευταία δεκαετία. Πρωταθλητές στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Έχουμε μειώσει την ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Αυτά πώς γίνανε, γίνονται τυχαία. Όχι, γίνεται γιατί αποφασίσαμε να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, αποφασίσαμε να μειώσουμε τις ασφαλιστικές φορές, αποφασίσαμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, αποφασίσαμε να φτιάξουμε φιλικό επενδυτικό πλαίσιο, αποφασίσαμε να ψηφιοποιήσουμε τη δημόσια διοίκηση, αποφασίσαμε να παρέχουμε ψηφιακές υπηρεσίες και επιχειρήσεις, αποφασίσαμε να κάνουμε όλα αυτά όταν οι προηγούμενοι κάναν τα ακριβώς αντίθετα. Αυτή είναι η διαφορά πολιτικής. Όταν δεχτήκαμε την τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα, τι κάναμε. Βάλαμε μπροστά και οργανώσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, διπλωματικό και αμυντικό, για την ενίσχυση της χώρας. Και κοιτάξτε, την ώρα που η καταπληκτική κοινοβουλευτική μας ομάδα, ευχαριστώ και τους 3 σας βουλευτές, γιατί δίνουν καταπληκτική μάχη για να υπερασπίζονται το έργο της κυβέρνησής μας, τις ιδέες μας μέσα στο Κοινοβούλιο. 157 βουλευτές, συγκροτημένοι και συντεταγμένοι, στηρίζουν την κυβέρνησή μας χωρίς τη δική τους δράση και παρουσία, η δική μας η δουλειά δεν θα ήταν αποτελεσματική και εφικτή. Τι έκανε αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες και τη συμφωνία για την αγορά των Ραφάλ που θωράκισαν την άμυνα της χώρας. Και τι έκαναν οι άλλοι, δήλωσαν παρόν, δηλαδή όχι παρόν, αλλά από αυτήν τη μεγάλη ιστορική στιγμή για την άμυνα της χώρας, για την ενίσχυση της αποτροπής της, για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας. Δοκιμαστήκαμε από την πανδημία. Και τι ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα από τους άλλους. Ακούσαμε χαϊδέματα στους ανυπολίαστους, κλείσιμο ματιού,
Ακούσαμε ότι έπρεπε να δίνουμε περισσότερα λεφτά. Ακούσαμε ότι έπρεπε να πάρουμε δίθεν κι άλλους νοσηλευτές. Όταν παίρναμε, μας είπαν δεν φτάνουν τα χρήματα. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αφού παρέλαβε ο Σπύλιος από μένα για να συνεχίσει και να δημιουργήσει τη δική του πετυχημένη πορεία στο Υπουργείο, τότε είχε έρθει ο Πρωθυπουργός και μου είχε πει 150 εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε τις διαταραχές στην οικονομία. Όταν πήγαμε και είπαμε έχουμε 150 εκατομμύρια, μου είπανε ξέρεις δεν φτάνουμε, χρειαζόμαστε 300. Και βρήκαμε 300. Όταν βρήκαμε 300, μας είπαν δεν φτάνουν. Πόσα χρειάζονται, 600. Και βρήκαμε 600. Όταν βρήκαμε τα 600, μας είπαν δεν φτάνουνε. Πόσα χρειάζονται, 1,2 δις. Μα και 1,2 δις να βρίσκαμε, μετά να χρειαζόντουσαν 2,5. Αντιπολίτευση του επιδείο, αντιπολίτευση λαϊκιστική και μηδενική, χωρίς σειρμό, χωρίς σκέψη, χωρίς αίσθηση της τοποθέτησης του δημοσίου χρήματος. Όταν γίνανε οι καταστροφές που έχουμε αντιμετωπίσει, να σας τις θυμίσω, οι πλημμύρες στην Εύβοια, ο Ιαννός ο οποίος άγγιξε την Ελλοδακρανανία, οι καταστροφικές πυρκαγιές, τώρα ο χιονιάς, όταν γίνανε όλα αυτά, φτιάξαμε τον αποτελεσματικότερο μηχανισμό αποτροπής, αποζημίωσης που έχει φτιαχτεί ποτέ. Και μπορούμε σήμερα και αποζημιώνουμε τους πληγέντες μέσα σε μερικές ημέρες. Υπήρχε αυτός ο μηχανισμός. Αυτή η αριστερά που είναι φιλολαϊκή και θέλει να είναι κοντά στα λαϊκά στρώματα. Αυτό το μηχανισμό, 5,5 χρόνια, γιατί δεν τον είχε φτιάξει. Γιατί δεν τον είχαν ετοιμάσει. Γιατί δεν το κάνανε. Και το κάναμε εμείς μέσα σε ένα μήνα μετά τον Ιαννό. Και θεσμικό πλαίσιο και φυσικά αποζημιώσεις. Η απάντηση είναι γιατί η μόνη πραγματική λαϊκή παράταξη σε αυτόν τον τόπο ιστορικά ήταν η δεξιά, είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι η ελληνική μας παράταξη, αυτή που πάντα βρισκόταν δίπλα στον κοιμαζόμενο άνθρωπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έρχεται η ενεργειακή κρίση. Όλη η πορεία της παρατάξεως μας είναι μία διαχείριση κρίσεων. Και πάνω στην ενεργειακή κρίση έρχεται και ο ρωσοκρατικός πόλεμος. Και τι κάναμε σε αυτό. Ήδη έχουμε δώσει 1,7 δις για να στηρίξουμε νοικοκυριά, για να στηρίξουμε επιχειρήσεις. Θα δει κάποιος, ναι αλλά εξακολουθούν να είναι ακριβά. Είναι μεγάλες οι ανατιμήσεις. Είναι αλήθεια. Και με ειλικρίνεια λέμε, δεν μπορεί ο κρατικός προϋπολογισμός να απορροφήσει το κόστος των ανατιμήσεων. Αλλά τι κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν έρχεται να τάζει λαγούδια με τα χείλια, ούτε να μοιράζει λεφτά από τα λεπτόβεντρα. Στηρίζει στοχευμένα εκεί που μπορεί και ταυτόχρονα διεκδικεί τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για να μπορέσουμε να δώσουμε μια συνολική ευρωπαϊκή απάντηση. Και σήμερα η χώρα μας, σε αυτή τη διεθνή κρίση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πρωταγωνιστική στο να οικοδομηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια δύναμη αποτροπής, ώστε να μην βλέπουμε και να μένουν αναπάντητα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ουκρανίας, η εισβολή της Ρωσίας και η παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και προσέξτε, σε μια χώρα σαν τη δική μας, που η γείτονα χώρα έχει κάζους μπέλη, απειλή πολέμου, εκεί που θα έπρεπε εμείς να είμαστε οι πρωταγωνιστές για την επιβολή του διεθνούς δικαίου και οι πρωταγωνιστές για να απαντήσουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι όπως κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν θέλει κυρώσεις στη Ρωσία. Έχουμε μια αντιπολίτευση που για μια ακόμη φορά κλείνει το μάτι στην προσβολή της διεθνής νομιμότητας. Και αναρωτιέμαι, αυτό θα περίμενε η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση από τη διεθνή κοινότητα, εάν η χώρα μας βρισκόταν σε αυτή τη δυσκολία. Ο λαός μας ξέρει, εσείς ξέρετε, εσείς που είστε οι πρωτοπόροι στον αγώνα της υπεράσπισης της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Ξέρετε, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πιο πατριωτική και η πιο φιλολαϊκή κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος.
Γι' αυτό την επιδοκιμάσετε, γι' αυτό θα συνεχίσετε να αγωνίζεστε κοντά μας και γι' αυτό και εμείς κάθε μέρα θα παλεύουμε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη σας, να τιμήσουμε τον αγώνα σας, να τιμήσουμε τις προσπάθειές σας. Είμαι ειλικρινά συγκινημένος βλέποντας μαζί τους αυτοδιοικητικούς μας. Περιφερειάρχης μας, η δήμαρχή μας, η παράταξή μας, οι βουλευτές μας, η κυβέρνησή μας, στην ηγεσία αυτού του τόπου, όπως αξίζει στις ιδέες μας και στις αξίες μας. Να ηγούμαστε, να ανατρέπουμε την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, να αφήνουμε πίσω τις ακυλώσεις που κράτησαν καθυλωμένο τον τόπο και τον λαό μας όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε μπροστά μας αναμετρήσεις, έχουμε δυσκολίες. Έχουμε όμως και θάρρος και κουράγιο και γνώση και αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα μας μπροστά, η παράταξή μας μπροστά, ο Πρωθυπουργός μας μπροστά και εμείς όλοι να τον στηρίζουμε για να γίνεται η Ελλάδα μας όλο και πιο μεγάλη, όλο και πιο ισχυρή, όλο και πιο δυνατή. Καλή χρονιά, καλούς αγώνες, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας.